το 1.900.000 στην Ελλάδα και μόνο στην Κρήτη 50.000 μετρούν οι εγγραφές μέσα σε ένα χρόνο στις τοπικές μονάδες υγείας. Με τους πολίτες να δείχνουν, σύμφωνα με το Υπουργείο, ότι εδραιώνουν σιγά σιγά την εμπιστοσύνη τους στις δομές. Στο Ηράκλειο σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα εκδήλωση για τον ένα χρόνο λειτουργίας των τοπικών μονάδων υγείας, με τον Υπουργό Ανδρέα Ξανθό να εξηγεί ότι στόχος είναι οι δομές αυτές να συνδεθούν με άλλες υπηρεσίες όπως της ψυχικής υγείας και να διαμορφωθεί ένα συνολικό πλαίσιο φροντίδας για τους ασθενείς για πρώτη φορά στη χώρα. Νομίζω ότι μετά από ένα χρόνο έχουμε ένα νέο σύστημα το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά, προφανώς με δυσκολίες και προβλήματα, προφανώς με ελλείψεις και με καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι ήδη από τη λειτουργία των πρώτων δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που υπηρετούν αυτό το νέο μοντέλο, νομίζω ότι έχουμε μια θετική ανταπόκριση από τους πολίτες, από τους ασθενείς που επισκέφτονται και θεωρώ ότι αυτό το οποίο αναγνωρίζουν είναι ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος διαθέσιμος για κλινική εξέταση, καταγραφή του ατομικού και του οικογενειακού ιστορικού, συμπλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου, ο οποίος και αυτός τώρα σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται και να λειτουργεί. Και γενικότερα νομίζω ότι εδραιώνεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πάμε πολύ καλά και σε εγγραφές. Έχουμε πλησιάσει το 1.900.000 εγγραφές σε όλη τη χώρα. Είναι το 20% του πληθυσμού. Αντίστοιχη είναι και η αναλογία στην Κρήτη, από ό,τι βλέπω. Βέβαια, συμπεριλαμβάνουμε το δίκτυο και των συμβεβλημένων και των οικογενειακών γιατρών που είναι στις άλλες δημόσιες δομές. Αλλά οι τοπικές μονάδες υγείας που κατά βάση αυτό κάνουν, νομίζω το κάνουν πάρα πολύ καλά και σταδιακά καταξιώνονται στις συνήθειες του κόσμου. Οι εγγραφές έχουν ανωδική πορεία με γεωμετρική πρόοδο. Έχουν ξεπεράσει τις 50.000 σε όλο το νησί. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 112 μονάδες υγείας, ενώ για την Κρήτη από τις 11 που υφίστανται σήμερα, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη 25 συνολικά δομών, με δύο ακόμη το επόμενο διάστημα να υλοποιούνται στον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο, όπως εξήγησε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Σταμάτης Βαρθαρός. Και στην Κρήτη και αλλού εκκρεμούν ακόμη μονάδες που να συγκροτηθούν. Στην Κρήτη νομίζω ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα τη συγκρότηση τουλάχιστον δύο ακόμη μονάδων, στον Άγιο Νικόλαο και άλλη μία θέλω να πιστεύω στο Ηράκλειο. Και είναι πολύ θετική έτσι αυτή η πρώτη εικόνα που έχουμε. Νομίζω ότι είναι μια νέα φιλοσοφία που σιγά σιγά αναπτύσσεται στο σύστημα υγείας. Βεβαίως αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ένα βάθος χρόνου για να αναπτυχθούν με πληρότητα και να υλοποιηθούν. Έχουμε ήδη 112 τοπικές μονάδες υγείας σε λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σε μια χώρα που είναι σε περίοδο λιτότητας σε προγράμματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και σε στενότητα πόρων, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα μεγάλο άλμα. Σημαντικό κομμάτι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΤΟΜΗ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η στελέχωση, όπως επισημάνθηκε, που αποτελεί και το μεγάλο αγκάθι για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που αναμένεται να αντιμετωπιστεί, όπως τόνισε ο αναπληρωτής διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με τη νέα προκήρυξη, η οποία θα είναι μόνιμα ανοιχτή για όσους ολοκληρώνουν την ειδικότητά τους και θα μπορούν να έχουν θέσεις στις τοπικές μονάδες υγείας. Με το σημαντικότερο εμπόδιο στο άνοιγμά τους, την έλλειψη ακριβών των γιατρών. Άρα το γεγονός ότι θα έχουμε μια προκήρυξη μόνιμα ανοιχτή θα επιταχύνει την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος που σε συνδυασμό με τις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών γιατρών με τον ΕΟΠΗ θα συμπληρώσουμε ένα δίκτυο που θα παρέχει καθολική πλέον κάλυψη στους πολίτες. Εκείνο που επισήμανε ο κύριος Ξανθός πάντως ήταν ότι στόχος δεν είναι άλλος από το να διαμορφωθεί μια νέα λογική σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εκτός των υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσοκομεία, με μια ολιστική προσέγγιση που δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα.